Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Το ανάλυσε τον BodyPress.gr παίρνει τη θέση του πίσω από το μικρόφωνο εδώ στον Λίμπερο για να συζητήσουμε θέματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας αλλά και τα όσα έχουν προκύψει και έχουν ανέβει και στο Facebook του BodyPress.gr όσον αφορά ποδοσφαιριστές αλλά και νοοτροπία ομαδική. Υπάρχει το βίντεο του Τόνσο, του Μάρτιν Τόνσο, που είναι ποδοσφαιριστής του Άρη πλέον και με τη Βούλα. Και ένα από τα πράγματα που έδειξε χθες ο ΠΑΟΚ, και συγκεκριμένα το τρίτο γκολ, με τον ΠΑΟΚ μέσα στα πρώτα 32 δευτερόλεπτα του πρώτου μηχρόνου, όλοι οι παίκτες πλην του Πασχαλάκη έχουν συμμετοχή σε μια φάση η οποία καταλήγει στον γκολ του Λίμνιου. Είναι όλοι από μια επαφή? Όχι από μια επαφή, υπάρχουν δύο παίκτες που έκανε δύο επαφές. Δεν είναι, ο Πασχαλάκης δεν έχει ακουμπήσει μπάλα. Ναι, άλλο λέω. Είναι 12 πάσες. Ναι, και είναι 10 παίχτες. Και είναι 10 παίχτες. Ναι. Ποιοι είναι? Έχει κάνει διπλή επαφή ο Βαρέλα στο build-up. Και νομίζω. Ο Καντουρί. Και ο Καντουρί. Ναι. Ο Άκπομ δεν τη βρίσκει. Ο Άκπομ κάνει κίνηση. Έχει συμμετοχή ο Άκπομ στον κόρο. Ναι, στη σέντρα. Ναι. Έχει κάνει τη σέντρα. Είναι αυτός που κάνει τη σέντρα και δίνει την πάσα πίσω και αυτή η πρώτη του. Και βέβαια η κίνησή του που κάνει για να. Στον χώρο για να βρει ο Λιμνιός την μπάλα. Το κυνηγάνε το που λένε, παιδιά. Το κυνηγάνε. Υπάρχει μια ταινία στην οποία ο ηθοποιός ο Καλογερόπουλος, στην ταινία που ασχολείται με όλα όσα είχαν γίνει σε βίλες στη Λάρισα, που είχε πει ότι όλοι σε αυτή την πόλη το κάνουν εκτός από μένα. Ναι. Πιστεύω ότι ο Άκπομ μπορεί να το πει ότι όλοι σε αυτή την ομάδα σκοράρουν εκτός από μένα. Ναι, ναι, κανονικά. Και πιστεύω ότι εγώ, αν ήμουν Άκπομ στις απόκριες, θα την νόμουν σε μια offside. Κοίτα το γκολ με τον Πανετολικό, δεν είναι το ακυρώνει σαν offside, αλλά σαν επιθετικό φάουλ που είναι μια παλικαρίσια ενέργεια. Που πραγματικά στην Αγγλία, αν διαιτητής το ακυρώσει αυτό το γκολ, το λιθοβολήσουν. Θα το λιθοβολήσουν. Η απορία του ήταν family με το βλέμμα απορίας που είχε ο Μπερμπάτοφ όταν του είχαν ακυρώσει γκολ στη Λιβάδια τελευταίο λεπτό. Εντάξει, εκεί λίγο κατέβασε τον Τριποτσέρη, είναι η αλήθεια. Τον έπαιξε μια τσαντάλη Δεν είπα ότι δεν έκανε φάουλ. Ναι. Είπα για το βλέμμα. Ναι. Ότι εντάξει, εγώ το έχω ξανακάνει αυτό και δεν μου κάνει τίποτα. Εδώ σου λένε όμως. Έχει ενδιαφέρον το βλέμμα του. Όταν σκοράρει και γυρνάει και κοιτάζει τον επόπτη. Εγώ πιστεύω ότι λέει... ο επόπτη θα σκοράρει και θα κοιτάζει τον επόπτη. Θα ψάχνει. Δεν υπάρχει, ναι, αλλά. Τεράστιο. Κοίταξε. Όλο και κάποιο γυμναστή σε κάνα κανονικό γκολ θα του το έχει ακυρώσει σε οικογενειακό διπλό. Ναι. Για να τον βοηθήσει να εξοικειωθεί με το νέο περιβάλλον. Εντάξει, λογικό είναι. Τέλος πάντων, πολλοί νομίζουν ότι πιάσαμε αυτή την κουβέντα, όχι εμείς εδώ, γενικά, για να αναδείξουμε ότι η διαιτησία κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, παιδιά. Εγώ δηλαδή έτσι όπως το έχω πιάσει, προσπαθώ να μπω στο ψυχισμό του παιδιού. Το παιδί που έφυγε από μια χώρα, χτίζει την καριέρα του σε μια άλλη, σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες και του ακυρώνονται 3 γκολ σε μισό τη σεζόν. Στο μισό τη σεζόν. Που σίγουρα για αυτόν. Ήσουν αφόρητο, επειδή και είσαι ακόμα, εντάξει. Ωραία. Σίγουρα για αυτόν τώρα. Πόσα γκολ σου έχουν ακυρώσει σε μια σεζόν που είναι? Τι να πω, ταβάνι 2, ρε φίλε. Ταβάνι 2. Παραπάνω δεν γίνεται. Ναι. Παραπάνω, τι να πω, πρέπει να είσαι τρομερά άτυχος για να σου συμβεί. Τώρα, το σημαντικό για αυτό είναι ότι του στερεί την ψυχολογική έτσι, ανάταση που θα είχε αν τυχόν όντως πετύχει ένα γκολ. Γιατί και αυτός, γιατί από τον εαυτό του τώρα βλέπει σκοράρουν όλοι γύρω του και μένει αυτός στο. Δεν βλέπει το όνομά του στον πίνακα. Ακριβώς. Πρόβλημα. Εντάξει, ωστόσο, επαγγελματίας είναι, δεν πιστεύω. Γιατί και έτσι όπως τον έχω ψιλοκαταλάβει, πως ο τρόπος που πηγαίνει στις φάσεις και συμμετέχει, δεν θα έχει πρόβλημα. Σιγά σιγά θα έρθουν τα γκολ. Παρατήρησα ότι την πρώτη επαφή την έκανε μετά το 14. Με την μπάλα. Και μετά λες και πήγαινε συνεχώς πάνω του. Ή ζήγιζε το παιχνίδι για να καταλάβει πού ακριβώς πρέπει να πάει και το πώς θα κυκλοφορήσουν οι υπόλοιποι την μπάλα. Για να βρει τα πατήματά του στο χώρο και να καταλάβει ότι. Επειδή ξέρει ότι δεν είναι ο παίκτης που θα ακουμπήσει τελευταίο την μπάλα, θα την ακουμπήσει και στη διάρκεια της φάσης. Για το πώς θα βρουν τα πατήματά του, ειδικά οι παίκτες παίζαν πίσω του. Γιατί και ο Μπίσεσβαρ είναι παίκτης που αλλάζει συνεχώς θέση. Ο Καντουρί έπαιζε σε μια καινούργια θέση για εκείνον. Που ο Καντουρί είναι ένα ερωτηματικό γιατί πολλές φορές όταν παίζει στον άξονα πηγαίνει προς τα άκρα. Αλλά αυτή τη φορά δεν έπαιξε απλά στον άξονα ως δεκάρι. Αλλά έπαιξε λίγο πιο πίσω, σε διαφορετικό χώρο, σε διαφορετικό ρόλο. Εμένα αυτή είναι η θέση του ξεκάθαρα. Καιρό τώρα το λέω. Δηλαδή
θεωρώ ότι ο Καντουρί πρέπει να βλέπει γήπεδο. Δεν πρέπει να παίζει πλάτη. Δεν πρέπει να έχει τη γραμμή κοντά του. Χρειάζεται χώρο. Γιατί διαβάζει το παιχνίδι καλύτερα, που είναι ένα από τα στοιχεία του. Αυτό πιστεύω εγώ. Για να πηγαίνουμε τώρα από ένα θέμα στο άλλο. Και εγώ αν πιστεύω πάω ότι... και είχε διαφορετικό αμυντικό χαφ για να κουμπώσει καλύτερα, θα ήταν η ιδανική περίπτωση για τη Μαουρίτσιο ή rotation με τον Μαουρίτσιο. Αυτό πιστεύω. Άρα θεωρείς ότι ο Καντουρί θα μπορούσε να παίξει, να μπορούσε να παίξει καλύτερα τη θέση 8, ναι, αν είχε, να το πω έτσι, μια λάντζα δίπλα του. Έναν παίχτη που να τρέχει, ναι, να του δίνει το χρόνο να έχει συνεχώς το κεφάλι. Ναι, γιατί δεν είναι υστερής αθλητικά προσόντα. Δεν έχει ταχύτητα την top, αλλά τρεξίματα έχει. Δεν είναι μη αθλητικός ο Καντουρί. Όχι, μπορεί να βγάλει ταχυδύναμη στο παιχνίδι του. Αυτό. Δηλαδή είναι, και ειδικά όταν έχει χώρο. Δεν έχει γρήγορα πρώτα μέτρα. Φίλε, εντάξει, νορμάλ, είναι το κορμί του. Είναι 85, είναι τέλος πάντων άλλο το στυλ παιχνιδιού του. Αλλά επαφή με την μπάλα, διάβασμα παιχνιδιού, συνδυαστικό. Το πιο σημαντικό του χαρακτηριστικό είναι η τακτική παιδεία. Αυτό. Δηλαδή, μπορεί και διαβάζει πολύ καλά τον αγωνιστικό χώρο, το πώς είναι οι ζώνες του αντιπάλου μπροστά του, το πού πρέπει να κινηθεί. Παρατηρούσα χθες όταν έπαιρνε την μπάλα ο Μαουρίτσιο πώς πολλές φορές δεν πήγαινε κοντά του. Ο Σάχοφ, ναι. Δεν πήγαινε κοντά του για να μην φέρει και άλλους παίχτες κοντά του, ώστε να έχει μεγαλύτερο χώρο κίνησης ο Σάχοφ. Και μέσα σε αυτόν τον χώρο να κινηθούν είτε ο Μπίσεσβαρ, που πολλές φορές έμενε και αρκετά ψηλά για τον ίδιο, με τον ίδιο στόχο. Σε γενικές γραμμές, αυτό που είπες όσον αφορά τα αθλητικά του χαρακτηριστικά, νομίζω ότι για τον χώρο του κέντρου είναι ιδανικά. Ναι. Δεν είναι παραπάνω, αυτό, ναι, που δεν έχει είναι το aggressive μαρκάρισμα που θα μπορούσε να που έχει σίγουρα ο Κάνιας. Θα έχει σχετικά σε ένα καλό βαθμό ο Μαουρίτσιο. Ο Σάχοβ, οκ. Δεν νομίζω ότι ο Μαουρίτσιο με τον Καντουρί στερούν πολύ. Έχουν τεράστια διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Απλά ο Μαουρίτσιο, εγώ νομίζω λόγω δυνάμεων, σε κάποια φάση κάνει κάποια φάουλ κάρτας που... του βγαίνει από κνευρισμό και κούραση. Από κνευρισμό, ναι, από έλλειψη ανασών, κάτι τέτοιο. Δεν πάντων, γιατί ξεκινήσαμε για τον Ακπομ, τρίτο παιχνίδι που πάω σκοράρει, 3 γκολ πλάς, το Πρίγιοβιτς. Δεν λέω ότι θα παγιωθεί αυτό. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί παιχνίδι που πάω θα σκαλώσει. Θα δυσκολευτεί, εννοώ, να σκοράρει. Η κουβέντα που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που έφυγε ο Πρίγιοβιτς και στήθηκε στο αν ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να πάει σε έναν παίχτη στυλ Πρίγιοβιτς, δηλαδή να του δημιουργεί και κυρίως να τελειώνει τις φάσεις, να έχει δηλαδή αυτός ικανότητα, ή αν θα πάει σε μια φιλοσοφία να έχει έναν παίχτη μέσα πιο συμμετοχικό, έτσι ώστε να έρθουν και τα γκολ από τις πίσω γραμμές. Οι πρώτες απαντήσεις έχουν δοθεί από την άποψη ότι οι πίσω γραμμές σκοράρουν, διότι από τότε που στα παιχνίδια που λείπει ο Πρίγιοβιτς έχει σκοράρει. Το αριστερό μπακ, το δεξί μπακ, ο εσωτερικός μέσος, ο επιτελικός μέσος, η πλάγη, Μπισεσβαρ και η πλάγη. Έξι διαφορετικές θέσεις. Ναι. Και δεν έχουν σκοράρει τα στόπερ, που είναι μια συνηθισμένη, τους βγάζω δηλαδή από την εξίσωση, γιατί είναι συνήθως σκόρ από στημένες μπάλες. Που ούτως ή άλλως, ναι, αυτό δηλαδή... έρχεται το γκολ, είτε παίζεις με 3-5-2, είτε παίζεις... Ναι, αυτό. Και επειδή ανέφερε στο δεξί μπακ, επειδή και το χθεσινό γκολ του Μάτους είναι αποστημένη μπάλα από τον δεξιμπακ, έχει βάλει ο Φιερίνη ως δεξιμπακ τον γκολ απέναντι στην. Το δεύτερο γκολ που κάνει χθες ο ΠΑΟΚ με το Ζαμπά, αυτό το κοντρόλ που κάνει στον αέρα με πλάτη τον αμυντικό, είναι τρομακτικά δύσκολο. Και κατάφερε την μπάλα να την κολλήσει, να την κατεβάσει και στο σωστό χρόνο να την δώσει. Στο σωστό χρόνο, φίλε. Τον βοήθησε και το τράβηξε ο άλλος στο έδαφος. Δεξιά, αριστερά σου λέει: όπα, δεν θα μου φύγεις, εδώ θα είσαι. Τώρα μπορείς να κάνεις κάτι και το έκανε. Ενώ δεν του φαίνεται ότι είναι τόσο δυνατός. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί. Είναι πάρα πολύ δυνατό παιδί και έχει στοιχεία τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει και ο ΠΑΟΚ να μάθει λίγο το παιχνίδι του. Είναι η αλήθεια. Εδώ πρέπει να βρεθεί ένα συγχρονισμό. Είναι το κομμάτι που δεν είναι συγχρονισμένο. Γι' αυτό βλέπουμε και τεράστια κενά διαστήματα στο παιχνίδι του και όχι καλό σημάδι στις κινήσεις του. Γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρο. Εντάξει, χθες τα δύο φάσεις που τελείωσε, δηλαδή, νομίζω χθες, ήταν η μία του Μπίσης Βαρισέντα τον κόλπο που έκανε. Την άλλη που γυρνάει μόνος του. Η άλλη που γυρνάει μόνος του. Δεν έχει ταϊστεί άλλο. Άμα του έκανε ο Ζαμπά την παράλληλη πριν γίνει το δεύτερο γκολ, νομίζω εκεί θα είχε. Είναι το κακό σου ανάποδο πόδι. Ναι. Όταν δεν έχει εμπιστοσύνη, το κακό σου. Δηλαδή ο Ζαμπά, το μία από τις αδυναμίες του είναι το αριστερό. Δεν το προτιμάει. Απλά. Υφίσταται. Δεν θέλει πάρα πολύ δουλειά το συγκεκριμένο κομμάτι.
Ζαμπά, ο οποίος δεν μας έκανε εντύπωση εντός εικών παιχνίδι με γκολ και ασίστ. Ναι. Θα μας κάνει εντύπωση αν στα επόμενα τρία παιχνίδια. Κάνει το ίδιο. Ναι. Γιατί λέει... το ζητούμενο για τον Ζαμπά είναι η διάρκεια. Τέτοια παιχνίδια ξαναείχε. Ξαναείχε με τον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Με την Μπατέ εκεί στην Λευκορωσία έκανε πολύ καλό παιχνίδι. Η επόμενη μέρα είναι το θέμα της διαχείρισης. Λέει κάποιος ότι ο Ζαμπά αριστερά τον βολεύει και το Δημιό τον βολεύει αριστερά, παιδιά. Είναι οι μόνοι που έπαιξαν δεξιά. Δεν είναι δηλαδή τι βολεύει, είναι και τι μπορεί να παίξει η ομάδα. Δεν μπορείς να βάζεις τον πίσω φάρα δεξιά, ούτε τον κατουρί δεξιά. Αν και το είδαμε για κάποια λεπτά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν πρέπει να σταθούμε κάπου αλλού στο παιχνίδι το χθεσινό, δεν έχει κάποια αξία. Εντάξει, πλην της παρουσίας του Καντουρί στο 8 και της κατάστασης που διαμορφώνεται με τον ΑΚΠΟΜ. Στη διάθεση να παίξουν και να κυριαρχήσουν. Ναι, και ο Λιμιός είναι σε ένα πολύ καλό momentum, αθλητικά σε πρώτη φάση και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης σε δεύτερη. Ένα ακόμα ζητούμενο είναι πλην του αν θα έχει συνέχεια ο Ζαμπά, εάν καθάρισε το κεφάλι του Μάτους. Δεν είδα κάτι διαφορετικό από το Μάτους ακόμα. Ναι, πέραν του γκολ δεν μπήκε στην εξίσωση να... Δεν, ούτε δημιούργησε, ούτε... Ναι. Ναι. Και είναι ένα ερωτηματικό. Και βέβαια το ερωτηματικό για τον Μάτους είναι το αν αυτό θα έρθει μέσω και της πίεσης που μπορεί να το σκεφτεί με πιθανή ταυτόχρονη παρουσία Γιαννούλη και Βιερίνια στο αριστερό και δεξιά κορ της άμυνας. Το πώς θα νιώσει αν ξεβολευτεί. Ναι. Το οποίο... Δεν έχει πιεστεί καθόλου. Όχι, δεν έχει νιώσει ότι θα του πάρουν τη φάνελα από το σπίτι κατά την ώρα. Προσαρμόστηκε γρήγορα και δεν είχε θέμα. Μπήκε και δεν βγήκε ποτέ. Δεν υπήρχε η υπόνοια να βγει. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχε και αντικαταστάτης για να βγει. Αυτός είναι και ο λόγος που είναι και πέρσι και πρόπερσι ήταν πρώτος σε λεπτά συμμετοχών. Ναι. Χωρίς να έχει την αθλητική υποδομή να συμβεί κάτι τέτοιο. Κλείνουμε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ. Λίγο πριν πάμε και μισή. Υπάρχει η ατζέντα Τόνσο. Είδα το βίντεο. Καλός παίχτης, ό,τι και να λέμε. Θα τον πιάσουμε λέω, μετά το διάλειμμα. Να το αναλύσουμε γιατί έχει γίνει πολύ καλή δουλειά στην ανάλυση του. Το όλο θέμα για τον Τόνσο είναι ότι ο Άρης δεν ξέρω εάν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό του Σάββα Παντελίδη. Γιατί αποκτήθηκε πριν τον τραυματισμό του Γκάμα. Ναι. Ο Γκάμα, ο οποίος είναι μετά. Ένας επιτελικό δευτεροφόρ. Και ο Τόνσο είναι ένας δευτεροεπιθετικό επιτελικός. Δηλαδή πιο πολύ κλείνει για μένα ο Τόνσο στην υποστήριξη του φορ παρά στην δημιουργία. Δεν ξέρω, έτσι τον έχω στο μυαλό μου. Από αυτό που είδα στο βίντεο βέβαια, μου το αλλάζει λίγο. Ναι, γιατί στην Τρίπολη του δίναν περισσότερο του ρόλου του δημιουργού. Του ζητούσαν αυτό το πράγμα. Ναι. Ειδικά όσο ο Αστέρας έπαιζε με τον Μανιά, που είναι ένας παίκτης που δεν ξεκουνιέται, αλλά τη δουλειά του, άμα του τη φέρει την μπάλα σωστά, και το τελείωμα έχει, και την κεφαλιά έχει, και δυνατό σουτ έχει, και με πλάτη μπορεί να παίξει. Με κεφάλι έχει, ταχύτητα έχει για μέσο Έλληνα επιθετικό, είναι πάνω. Γι' αυτό βρίσκεται σε ομάδα επίπεδου Τρίπολης, να το πω έτσι. Ναι. Είναι μια σιγουράτσα. Ναι. Κάνει τα γκολ του κάθε χρόνο εδώ και πολλά χρόνια. Ξέρεις ότι μπορεί να σου δώσει. Ναι. Και είναι συμμετοχικός. Εκτός που βγαίνει περιοχής αρκετά. Γι' αυτό λέω για το κορμί του, που περισσότεροι θα τον είχαν στο μυαλό του ως ξεκάθαρο target man. Δηλαδή να τον βρούμε να τελειώνει φάση και τίποτα άλλο. Έχει πράγματα τα οποία βάζει στο παιχνίδι του και βοηθάει. Γι' αυτό κάνει και αυτή την καριέρα. Άμα έψαχνε μόνο τα 10-12 γκολ που κάνει τη σεζόν, θα ήταν εγώ στον Πανιόνιο, θα ήταν στον Όφη, θα ήταν κάπου πιο κάτω από την Τρίπολη. Ναι, θα ήταν παίκτη σε ομάδες που θα κρεμόταν πάνω του ουσιαστικά. Ναι. Να ψάξουν να βρούμε ένα παίκτη να μας βάλει 10 γκολ, μπας και σώσουμε τη χρονιά. Ποιο ήταν τέτοιο, πού ήταν και το ψηλό που είχε όφη, τον Στροπόδαρο που πήγε στον Παναθηναϊκό, Πετρόπουλο. Τον Πετρόπουλο, ναι. Ναι. Τέτοιο. Ο οποίο βέβαια η καριέρα του τελείωσε. Ναι, δεν μπορούσε να το. Άδοξα. Δεν πρέπει να παίζει καν τώρα. Δεν μπορούσε να το. Πρόσφατα νομίζω πήγε σε ομάδα σε τοπικό. Σε τοπικό. Σε τοπικό, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε εθνική τοπικό. Προχθές κάπου στο Facebook κάτι πέρασε μπροστά μου και είδα το Πετρόπουλο σε ένα γραφείο να υπογράφει. Και αυτό το θυμάμαι ότι κάπου πήγε. Και επειδή ήταν ο Πετρόπουλος και λέω, κοίταξε εδώ πέρα. Και ξεκίνησε 18 χρονών, 17 με συμμετοχή στο Παναθηναϊκό, με γκολ. Και καλά στοιχεία, εντάξει. Δεν είχε άσχημα στοιχεία.
Είχε μια δύναμη, είχε ένα τελείωμα, είχε τον γκολ. Έμοιαζε πιο πολύ με σέντερφορ δεκαετία τύπου 80 ναι. σε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, νομίζω ότι αν δούλευε λίγο περισσότερο σε κάποια. Και, να ήταν και πιο τυχερό σε ομάδες που πήγε, θα μπορούσε να έχει καλύτερη εξέλιξη. Πολλές φορές οι κακές επιλογές είναι αυτές που ορίζουν και την καριέρα σου. Φτάσαμε στο κοιμησί, πάμε στο διάλειμμα για να πιάσουμε τον Τόνσο. Μια περίπτωση που πιστεύουν στον Άρη ότι θα τους αλλάξει αγωνιστικό στάτους. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι το είναι παίχτης βαρόμετρο. Και θα δούμε αν έχουν βάσει σε αυτά που λένε ή αν θα μετρήσουν και άλλες παράμετρες τέλος πάντων σημαντικές για αυτή την ιστορία. Πάμε διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Επιστρέψαμε. Αφήσαμε πίσω μας την κουβέντα που κάναμε με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Παναχαϊκή και πράγματα τα οποία είδαμε, σημειώσαμε, αναλύσαμε, μετρήσαμε πάσες, συμπεριφορές, offside, ακυρωμένα γκολ και όλα αυτά. Και περάσαμε στο Μάρτιν Τόνσο, το βίντεο το οποίο μπορείτε να το δείτε στο Facebook του Repress. Όπως πριν από περίπου μια εβδομάδα έγινε η εντός εισαγωγικών παρουσίαση από την πλευρά μας του Κόχουρτ, έρχεται και ο Τόνσο. Τη συζήτηση ξεκινήσαμε πριν το διάλειμμα για το τι παίχτης είναι ο Τόνσο. Ο Τόνσο λοιπόν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να παίξει και με πλάτη στη μεγάλη περιοχή για να μοιράσει είτε στα άκρα είτε σε παίκτη που θα είναι κοντά του για να γίνει τελική προσπάθεια. Είτε να γυρίσει. Είτε να γυρίσει, είτε ακόμα και να πάει κατά μέτωπον. Για να προσθεθεί σε έναν Άρη ο οποίος σε κλειστές άμυνες μέχρι τώρα είχε τα θέματα του. Με αποκορύφωμα εντός αγικών τον τρόπο με τον οποίο τον μπλόκαρε η Λαμία. Και βάζω την Λαμία το παιχνίδι με την Λαμία στην κουβέντα, διότι η Λαμία είναι μια ομάδα η οποία αυτό που αρκετές ομάδες της σειράς της δικής της βαθμολογικής κλίμακας, αν μπορώ να το πω έτσι, κάνουνε. Εκείνη το κάνει σε πολύ καλό βαθμό και πολύ έξυπνα. Τον τρόπο με τον οποίο στείνει τις δύο γραμμές της από τη μεσαία γραμμή μέχρι τη μεγάλη της περιοχή και προσπαθεί με το που πάρει την μπάλα να φύγει για να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Εγώ το θέτω και αλλιώς. Είναι το πρώτο παιχνίδι που ο Άρης δεν έχει τον γκάμα από 14 και μετά που χτύπησε, το 12. Που ήταν μια σημαντική σταθερά για τον Άρη, έτσι όπως έπαιζε. Και δεν υπολογίζω το παιχνίδι με τη Λάρισα, γιατί δεν θα μπω ποτέ στη διαδικασία σε Σταύρους να σχολιάσω ένα παιχνίδι σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο. Είναι μια κατάσταση την οποία δεν μπορείς να κρίνεις ομάδες. Πάει καθαρά στη δύναμη, πάει καθαρά στην τύχη, πάει καθαρά σε πράγματα τα οποία είναι άσχετα με τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά τέλος πάντων. Το λέγαμε και τη Δευτέρα με τον Αντώνη ότι σε τέτοια γήπεδα η ομάδα που κυρίως έχει καλύτερα τεχνικά χαρακτηριστικά στην ουσία δεν μπορεί να τα δείξει ποτέ μέσα σε αυτό το γήπεδο και αναγκαστικά θα πάει σε ένα παιχνίδι δύναμης που μάλλον δεν έχει συνηθίσει γιατί δεν δουλεύει με βάση τη δύναμη. Θα το θέσω εγώ επιχειρηματικά. Είμαι μια ομάδα 40 εκατομμυρίων για να έχω τεχνικά χαρακτηριστικά και έχω απέναντι μου μια ομάδα 5 εκατομμυρίων που σε αυτό το γήπεδο κοστίζω κι εγώ τόσο. Ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτό πιστεύω ότι συνειδητά είναι έτσι το γήπεδο της Λάρισας. Όπως ήταν η χρόνια στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα τους δικαιολογώ ως έναν βαθμό λόγω των καιρικών συνθηκών. Είναι η πιο υγρή πόλη στη χώρα. Δηλαδή είναι η γλίτσα που έχει το γήπεδο του ΠΑΣ είναι... Και στεγνό να είναι τέτοια έχει. Δεν υπάρχει. Μια φορά περπάτησα και πήγα να πέσω. Περπάτησα. Ήταν τότε σαν τα χιόνια που είχα αλλάξει τον δρόμο και έβλεπα πίσω να φέρει τον πίστο. Ναι. Σίγουρα όσον αφορά τον Άρη τώρα και με τον Κορχούτ και με τον Τόνσο τα πράγματα λέει, γίνονται πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Είναι παίκτης ο οποίος θα μπορέσει να δώσει τον Άρη αυτό που φεύγει από το παιχνίδι του λόγω της απουσίας του Γκάμα. Και κάτι παραπάνω. Το ένα εναντίον ενός το έχει. Έχω την εντύπωση ότι ο Γκάμα το έχει λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα και πιο γρήγορα μπορούσε να το κάνει. Ναι, γιατί είχε παίξει ένα άλλο επίπεδο. Ναι, όντως. Και αυτό είναι. Γιατί το έχει κάνει και σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Και είναι παίκτης ο οποίος από εδώ και στο εξής, όταν σε παιχνίδια θα στομώνει ο Άρης, να το πω έτσι, θα είναι εκείνος που θα ψάχνουν οι συμπαίκτες του.
για να δημιουργήσει χώρο, για να δημιουργήσει ρήγμα, για να φέρει την μπάλα στην περιοχή, να την κουβαλήσει. Θα είναι το σημείο αναφοράς, έχω την εντύπωση. Εγώ σημαντικό στοιχείο θεωρώ στο παιχνίδι του είναι και το κομμάτι της κίνησης χωρίς την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δηλαδή θα αποτελεί και μια επιλογή για αυτόν που έχει την μπάλα εκτός περιοχής. Το έχει το χωρίς την μπάλα. Από τον Τόνσον μη περιμένεις να μαρκάρει. Μη περιμένεις να πιέσει, μη περιμένεις να κάνει τίποτα που αφορά το κομμάτι άμυνα. Μη το περιμένεις. Τζάμπα θα το κάνει. Τζάμπα θα το περιμένεις. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Τι πιστεύω εγώ. Είναι ένα παιδί που δεν έχει αθλητική υποδομή μεγάλη και κρατάει ουσιαστικά τις ανάσες του για το ποιοτικό κομμάτι. Αυτό που έχει. Έχω 10 ταξίματα, δεν θα τα σπαταλήσω να πιέσω, να πιέσω το σαλαμάνδρα για να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα και να δώσει. Ναι. Ωστόσο σε αυτό, έχει, αν τον παρατηρήσει στα παιχνίδια του, έχει αυτό που έχουν οι περισσότεροι Αργεντίνοι. Έχει πολύ πάθος στο παιχνίδι του. Έχει μαχητικότητα. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θέλει. Πώς πιέζει, παράδειγμα, ο Πέλκα την αντίπαλη άμυνα μόλις ξεκινάει, δεν πρόκειται να σου κάνει αυτό. Ωστόσο όμως, όταν έχει την μπάλα στα πόδια του, ξέρει πολύ καλά να περιστρέφεται και στην πίεση που θα του ασκήσουν είναι εκεί. Ναι. Πατάει καλά, μπορεί να σουτάρει, μπορεί να τριπλάρει, είναι σε ανοιχτό γήπεδο, είναι πολύ καλός. Δηλαδή, όταν αν η αντίπαλη άμυνα είναι ψηλά στο γήπεδο, σίγουρα θα σου την περάσει εκεί που πρέπει. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα δώσει αυτό το πράγμα στον Άρη. Δηλαδή την ενέργεια και μέσα στην περιοχή. Που δεν την έχει. Γιατί ο Ντικινή είναι παίκτη που μπορεί να πάρει την μπάλα στην κίνηση ή να την πάρει μακριά, να τη φέρει τέλος πάντων. Ο Γιουνές είναι ένα παιδί το οποίο θα κολλήσουν οι στόπερ πάνω του. Δύσκολα θα βρει χώρο. Οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να πάει στη γρήγορη τρίπλα ή στη γρήγορη πάση σε έναν παίκτη που θα μπαίνει στην περιοχή όπως είναι ο Τόνσον. Ο Ντικινή, σαν χαρακτηριστικά, το νομίζω το καλύτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι κινείται καλά χωρίς την μπάλα. Ναι. Φέροντας τώρα ο Άρης ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Τόνσον, ο οποίος βλέπει τις κινήσεις στον χώρο, νομίζω ότι θα δέσουν πολύ καλά. Ναι. Εσύ τον Ντικινή θα το χρησιμοποιούσες τώρα έτσι όπως είναι ο Άρης. Ναι. Πες ότι πρέπει να βολέψεις Γιουνές, Τόνσον και Ντικινή. Τι παίζεις. Καλή ερώτηση. Αριστερά θα παίξει ο Ντικινή. Αριστερά τον Ντικινή. Στην κορυφή ο Γιουνές. Συμφωνώ. Και πίσω ο δεύτερος φόρ. Πίσω ο Τόνσον. Και δεξιά, ο Κορχούτ όπως έπαιξε, δεν ξέρω αν όπως έπαιξαν στη Λάρισα, θα τον έχουν εκεί. Να πάει μπροστά, ε. Ή ο Ματέο Γκαρσία. Ο κανονικός Ματέο Γκαρσία, γιατί τα τελευταία δεν εμφανίζεται ο κανονικός. Πρέπει να είναι κανένας ξάδερφός του. Δηλαδή αυτό που είδαμε τις πρώτες 6 αγωνιστικές, 7, δεν το ξαναείδαμε μετά. Είναι η αλήθεια. Σαν έκλεισε ο διακόπτης. Σαν έκλεισε ο διακόπτης. Γιατί φαντάζομαι ότι με την τετράδα αυτή. Ο Άρης θα είναι καλά και σε κλειστή άμυνα και σε ανοιχτή άμυνα. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Είναι καλοί χειριστές μπάλας, ξέρουν το πώς να συμπεριφέρονται σε ροή αγώνα. Ο Τόνσον δηλαδή είναι παίχτης αγώνα. Το έχει αυτό. Μπορεί και είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρεις πώς θα δημιουργήσει. Βλέπει γήπεδο, οπότε όπως και να το δεις, είναι μια προσθήκη πολύ, πολύ σημαντική. Εγώ έξυπνη κίνηση. Δηλαδή από την εγχώρια αγορά και στα λεφτά που κινείται ο Άρης, δεν νομίζω θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Νομίζω ο Σάββας Παντελής ζήτησε αυτό. Να τον φέρει, γιατί τον δούλευε τόσο καιρό και ξέρει πως θα τον βοηθήσει στο. Κράζω στην Τρίπολη βέβαια γι' αυτό να ξέρετε. Ότι του τον πήρε. Ποιο πράγμα. Ναι. Δεν νομίζω όμως ο Τόνσον να είπε ξαφνικά μια μέρα: α, παιδιά, ανοίγω την πόρτα τη και φεύγω. Κάποιος θα μπορούσε να του πει μήνε ή γιατί να φύγεις. Όχι, κάποιος θα μπορούσε να του πει πάρει κάτι παραπάνω και αυξάνουμε τη ρήτρα. Αυτό, εκεί ναι, ακριβώς θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορείς τον προπονητή ότι σου πήρε τον παίκτη αν δεν έχεις κάνει κάτι εσύ να τον κρατήσεις. Ναι, γεγονός. Θεώρησε προφανώς η Τρίπολη, ζυγίζοντας λίγο τις καταστάσεις, ότι ο Τόνσον δεν είναι για τις top ομάδες. Άρα δεν φοβάμαι από εκεί και δεν περίμενε να του κάτσει κέντα από τον Άρη. Που παλεύει να μπει στην Ευρώπη. Ναι. Καλά, ο Σάββας Παντελίδης εκεί είναι, πώς δεν το περίμενα. Θα έπρεπε να το περίμενε. Από τα γεγονότα φαίνεται ότι δεν το περίμενε. Εγώ το πρώτο πράγμα που θα έκανα φύγει ο Παντελίδης και πήγαινε στον Άρη θα ήταν αυτό. Θα έβλεπα τα συμβόλαιά μου και θα έλεγα: τι έχω εδώ, πώς δεν πήρε που βρωμάει η δουλειά. Ποιος μπορεί να μου κάνει ζημιά. Ναι, ζημιά. Αυτό είναι παιδί το ποδόσφαιρο, είναι επαγγελματικό. Πώς φορά και ζήτηση. Δηλαδή, άντε πες στον Ατρόμητο δεν θα μπορούσε να πάει γιατί είχε περάσει από εκεί. Το δοκιμάσαν το μοντέλο, θέλουν κάτι πιο αθλητικό, είναι γεμάτες οι θέσεις εκεί, τους έκατσε και ο Άρντα τώρα. Ναι. Ναι, ανανέωσαν τον Κυριακόπουλο, σωστά λέει ο Χρήστος.
Τον τόνισε, δεν τον ακούμπησε. Έτσι πάνε αυτά. Απευθύνθηκαν, αλλού ρίξαν το βάρο του. Ναι. Ναι, γιατί εκεί είδαν την υπεραξία, ναι, αλλά και τι σταθερέ φροντίδε. Που και ο Κυριακόπουλο, τώρα υπεραξία. Ένα αργό, κακό αμυντικό, με πολύ καλό αριστερό πόδι. Αυτό από εκεί είναι, από Τρίπολη. Ναι, τοπικό προϊόν. Κότσιρα και Κυριακόπουλο. Γι' αυτό, για να δώσουν ένα μήνυμα στους υπόλοιπους ότι εμείς εδώ σας στηρίζουμε, σας πιστεύουμε για να παίξετε. Ναι, αλλά έχει το μυαλό του να γίνω sailing club. Ναι, ρε, καβάντωσε και αυτούς που έχεις όμως. Δηλαδή. Βοήθεια λίγο το περιβάλλον. Ναι, γιατί λίγο, ναι. Ο αμυντικός μπορεί να φάει ένα γκολ, αλλά θα φανεί η ομάδα του και θα ακουστεί αν μπροστά βάλεις δύο. Ναι, γεγονός. Με τις νίκες. Γεγονός. Άρα λοιπόν, αν θεωρούμε ότι ο Άρης έχει κάποιες σημαντικές αδυναμίες ποδοσφαιρικά, ο Τόνσο καλύπτει αρκετές από αυτές. Αυτό είναι ένα γεγονός. Στο μεσοεπιθετικό κομμάτι, στον τρόπο με τον οποίο ο Άρης φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Γιατί εκεί είναι το ζητούμενο. Και στην αποτελεσματικότητα. Το πώς θα δει ο Άρης τον Γιουνές της Ξάνθης. Ναι. Γιατί μέχρι στιγμής δεν τον έχει δει. Γεγονός. Δεν τον έχει δει. Σε νούμερα, βέβαια, μπορεί να ήταν τα πράγματα διαφορετικά με τα πέναλτι, αλλά σε ουσία. Γιατί το πέναλτι είναι στιγμή. Ναι. Είναι αυτό, ότι δεν έχει πάρει από τον Γιουνές αυτά που είχαν στο μυαλό τους τα γκολ, τις φάσεις και γενικότερα τη συμμετοχή του Γιουνές, που είναι ένα παίκτη που δεν έχει μόνο το γκολ. Κουμπώνει σε μια ομάδα, στην Ξάνθη έκανε καλή δουλειά, γιατί το περιβάλλον ήταν τέτοιο που τον βοήθησε να φανεί και να φτάσει να είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν αναφορά για την ομάδα του όσο καιρό ήταν εκεί, στην Ξάνθη. Πιστεύω ότι την παρουσία του Τόνσο εκεί θα βρει γκολ ο Γιουνές. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ταΐζει αρκετά τα σέντερφορ. Έχει τον τρόπο δηλαδή να τους βγάζει πολλές φορές, αν όχι φάτσα κάρτα με την εστία, σε πολύ καλή θέση για να τελειώσει τη φάση. Ωραία. Πάει και ο Τόνσο τώρα, ο Άρης, άμα κάνουμε μία ανάλυση τι άλλο χρειάζεται πολλά. Εντάξει, σίγουρα στα στόπερ, έτσι όπως έγινε, με τον τραυματισμό κιόλας. Ποιον έναν δανεικό από την. Δεν προλαβαίνω να το κοιτάξουμε αυτό, ναι. Είναι η αλήθεια. Αυτή τι είναι, Σαμπιονά. Ποια. Αυτό που το δανείστηκε πριν με λίγο, θα σου πω. Μεγάλο ψέμα θα σου πω. Αν δεν την θυμάμαι. Είναι γεγονός ότι ο Άρης έψαχνε σχεδόν απεγνωσμένα παίκτη στο κέντρο και τον έψαχνε χθες. Να τον εντάξει χθες να μπορεί να παίξει, δηλαδή στο παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης τώρα το Σταυρογιώργου στην επόμενη αγωνιστική. Είναι θέμα για τον Άρη απουσία στο κέντρο. Στο κέντρο της άμυνας, ειδικά από τη στιγμή που ο Μαύραη έφυγε από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου και αυτό το κενό δεν είχε ανανεωθεί, δεν είχε καλυφθεί, ανανεωθεί. Δεν είχε καλυφθεί μέχρι τώρα και ο Άρης αναγκάστηκε να δώσει παιχνίδια κάνοντας αλχημίες. Στην άμυνα. Στη μεσαία γραμμή έχω την εντύπωση ότι ο Άρης άλλον σιώπηχε στο μυαλό του και άλλον βλέπει άλλα πράγματα σχεδίαζε ο προπονητής μέχρι τώρα ο Ερέρα και άλλα πράγματα σχεδιάζει ο Παντελίδης. Είναι ένα ζητούμενο για το πώς θα δομήσει ο Άρης τη μεσαία του γραμμή. Σίγουρα με την παρουσία του Τόνσο τώρα, επειδή είναι ένα κωδικό παίκτη για τον Παντελίδη. Πιστεύω ότι θα αλλάξει. Μας ενημερώνει το team που είναι στημένο. Για τον αμυντικό. Με βάση τον τρόπο που θα δομήσει ο Παντελίδης στην ομάδα, πιστεύω ότι και ο Σιώπης θα αναλάβει, θα γίνει πολύ πιο ενεργός. Όχι ότι δεν ήταν. Νομίζω ότι ήταν καταλυτική η παρουσία του στον Άρη. Θετικά και αρνητικά. Γι' αυτό τον Σιώπη τον ανέφερα, διότι υπάρχουν αναφορές σε παιχνίδια που όντως βοήθησε. Και υπάρχουν αναφορές σε παιχνίδια που όντως ήταν καταλήτης με την αρνητική έννοια. Όταν σε μια ομάδα είναι καινούργια και δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι ή υπάρχει μια υπερβολική έμφαση σε ένα κομμάτι αγώνα όπως ήταν το passing game και το επιθετικό κομμάτι, όταν λοιπόν θα βρεθεί σε ανισορροπία, θα την πληρώσει το εξάρι. Το οποίο θα τρέξει παραπάνω, θα καλύψει. Μήπως τώρα στον αερατή. Δεν θα έχει ανάσες να δημιουργήσει, θα κάνει εύκολα λάθη. Γιατί υποκανονικές θα δείξει αυτήν η βρώμικη δουλειά, αλλά όταν όλα πάνε στραβά, όλοι ρίχνουν το βλέμμα τους στο τι κάνουν οι μέση. Ναι. Αν προφυλάσσουν την ομάδα από τις επιθέσεις, δίνουν την μπάλα μπροστά. Ναι. Σε κανονική ροή παιχνιδιού, αν περνάει μπάλα γρήγορα, δεν φαίνεται στην κερκίδα.
αλλά σε συνθήκες πανικού και σε συνθήκες αλλαγής προπονητή, ανεπιτυχή αποτελέσματα, αλλαγή προπονητή, συνέχεια των αρνητικών αποτελεσμάτων. Φαίνονται όλα, γιατί βλέπεις τη φάση του γκολ και μετά στο replay βλέπεις τη φάση από που ξεκίνησε. Mm. Και όλες ξεκινάνε από εκεί. Από λάθος της μεσαίας γραμμής, από χώρους που ανοίγουν και δεν τους κλείνει κανένας. Και πάει ο χαζός να το κλείψει, γιατί το εξάρι είναι παντό χαζός που πληρώνει τις αμαρτίες των άλλων. Όχι ο χαζός, είναι ο σιώπης χαζός. Εντάξει. Ναι. Είναι θέμα. Και είναι και οι αποστάσεις, είναι χιλιαδιό. Δηλαδή, εγώ παρατήρησα ένα παιχνίδι του Άρη που ο σιώπης από το 60 και μετά δεν μπορούσε να δώσει την μπάλα στα 3 μέτρα. Και αυτό δεν είναι ότι δεν μπορεί να δώσει την μπάλα στα 3 μέτρα. Όχι, αλλά είναι ότι έσκασε. Αν έχει κάνει 15-20 τρεξίματα μέσα στο παιχνίδι έντασης για 20-30 μέτρα, έχεις καλύψει αντιπάλους. Έχεις προσπαθήσει να γυρίσεις πιο πίσω, να πάρεις την μπάλα, να την κουβαλήσεις μπροστά. Όλα αυτά σε φτύρουν. Και άμα είσαι ο μόνος που το κάνεις. Ένα παραπάνω. Αυτός είναι ο Δίτρι Ρος, αυτός που θα ενισχύσει την άμυνα του Άρη. Δεν μου λέει κάτι. Δεν ξέρω, μην αδικήσω και τίποτα το παιδί. Έχει μπει στην ανάλυση του team, θα μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία και θα μεταφέρουμε όταν είμαστε έτοιμοι, πιθανότητα αύριο, γιατί αυτή είναι μια δουλειά που παίρνει χρόνο, εντάξει. Θα παρακολουθήσει ένας άνθρωπος για να εξηγήσουμε ξανά στο κοινό. Το πώς βγαίνει ένα βίντεο τριών λεπτών. Θα παρακολουθήσει 70 φάσεις. Από τις οποίες θα καταλήξει. Ναι, θα καταλήξει στις συνηθισμένες του για να ορίσει το μοτίβο παιχνιδιού του και θα παραθέσει στο βίντεο τις χαρακτηριστικότερες από αυτές. Εντάξει, δεν είναι βίντεο του μάνατζερ του παίκτη. Θα βάλουμε και άσχημες στιγμές. Να μας συγχωρέσει ο μάνατζερ, αλλά η δουλειά του είναι άλλη, η δικιά μας άλλη. Άλλωστε έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι η Μαραντόνα δεν ήρθε στην Ελλάδα. DVD όμως, δες τον παιχταρά, ναι, με τρία θαυμαστικά στο τέλος. Δεν θα ξεχάσω τα φιλιά μου και στον Δημήτρη τον Καρίδα. Το βίντεο, τον Δημήτρη τον Καρίδα, τον μάνατζερ του Γιασεμάκη τότε, που μου έδωσε μια βιντεοκασέτα που ο Φαμπάστεν μπροστά στο Γιασεμάκη ήταν ένα μηδενικό. Μου λέει, δες τι παιχταρά έφερα. Λέω, θα δω. Πρέπει να ήταν τα highlights, ακόμα και όταν δούλευε στον ΟΤΕ Κύπρου. Δηλαδή έβαλε εδώ καλά το βίσμα. Κοίτα τι ωραία, βάζει το βίσμα. Καταπίνει το σπαθί, κατεβάζει την μπάλα και σκοράρει. Φοράει στρέκ και καρφώνει που έλεγε η διαφήμιση. Δεν υπάρχει, δηλαδή, παιδιά, μιλάμε τώρα για κωμωδία. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που είναι εθισμένος στα βίντεο των μάνατζερ ότι η δουλειά που κάνουμε εμείς είναι διαφορετική. Εγώ νομίζω ότι θα δημόσουν εκείνο το βίντεο με το Χαραλάπος που είχε βγάλει 22 σέντρες στο βίντεο και 23 ήταν εύστοχες. Δεν υπάρχει. Θυμάμαι και το βίντεο επίσης του τεράστιου Μασεώνο Μασακίγιο, τον Ιάπωνα που θα έφερνε στην Τούμπα ο Μπατατούδης, γιατί του είπανε ότι αν κλείσουμε Ιάπωνα θα έρχονται τσάρτερ με 10.000 Ιάπωνες σε κάθε παιχνίδι. Και θα πουλήσουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θα πουλήσουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Ιαπωνία. Κάποιος θα το είχε πει αυτό, ποιος δάγκωσε τότε, ένας θεός ξέρει. Ήρθε εδώ Μασεώνο Μασακίγιο και έγινε μια εκπομπή στην TV 100, η οποία έβλεπε στο Μασακίγιο και έλεγε ότι είναι ο Μαραντόνα συν σαμουράι, νίντζα. Συν νίντζα, συν ό,τι έχει βγάλει η Ιαπωνία τέλος πάντων, σεισμολόγους, οτιδήποτε. Τον έβλεπε και έλεγε: OK, να παίζουμε Κυριακή και Σάββατο να πετάχεται και λίγο στο μπάσκετ. Ναι. Γιατί και εκεί σίγουρα κάτι δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί. Ναι. Το βίντεο του Τόνσο έχει πολλά θετικά, είναι η αλήθεια. Θα μπορούσε να κολλήσει στο κομμάτι, είναι το βίντεο του μάνατζερ, αλλά. Επειδή είναι ένας παίχτης που ξέρουμε ότι το αμυντικό του κομμάτι, νομίζω όλοι όσοι παρακολουθούν λίγο ποδόσφαιρο, πάσχει ελαφρώς. Δεν είναι κάποιος που δεν ξέρουμε. Δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε. Είναι τρία χρόνια στην Ελλάδα. Ναι, τονίσαμε το κομμάτι το οποίο περιμένει ο Άρης να του δώσει κάτι παραπάνω. Ακριβώς. Το τι δεν περιμένει το ξέρει. Το ξέρει. Το τι περιμένει είναι θέμα να δούμε το βίντεο, μέσω του βίντεο που δημιουργήθηκε, να δούμε το πώς αυτά που κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του μπορούν να κουμπώσουν σε πράγματα που περιμένει από εκείνον ο Άρης. Ναι, αλήθεια. Γεγονός. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα ο Παντελίδης, αν μπορούσε να βρει και έναν Τόνσο στο κέντρο της άμυνας και έναν Τόνσο στο 6, θα ήταν μια χαρά. Τόνσο εννοώντας σε επίπεδο Τόνσο για τις θέσεις που ψάχνει. Γιατί για μένα και στο 6 έχει πρόβλημα ο Άρης. Έτσι πιστεύω.
Με Μπάσα Ματίγια. Ναι, ο Μπάσα είναι μια ένταση κάτω. Ματίγια. Αστάθεια, αρκετή αστάθεια. Ο Ματίγια είναι ο κλασικός παίκτης που ξεκινάς την πρότασή σου και ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα βάλεις το άλλα. Το άλλα θα το βάλεις. Ναι. Ο Σιώπης και αυτός, ξέρεις, καμιά φορά το κακό ξεκίνημα. Επηρεάζει. Εκεί χρειάζεται ένα επίπεδο πάνω. Θέλεις ένα επίπεδο πάνω. Και ακόμα παίζει ρόλο το ότι είναι Έλληνας, καταλαβαίνει τη μουρμούρα, την γκρίνια. Δεν είναι ξένος που παίρνει το κινητό του και προσπερνάει τις δημοσιεύσεις που μπορεί να του λένε οτιδήποτε και μένει στα αυτά που καταλαβαίνει ο ίδιος. Αυτό που έχουμε εκπαιδευτεί τόσα χρόνια να κάνουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορώ να κάνω και σχολή το πώς προσπερνάω κάτι που με κράζει. Ναι, σχολή κανονικά. Αυτά εν ολίγης. Τι άλλο, τι έχουμε στην κοιτάση, έχουμε εξωτερικό, κινήθηκε τίποτα. Εξωτερικό, αν κινήθηκε τίποτα. Νομίζω ότι σήμερα περιμένουμε κάτι, αν μπορεί να βγει βίντεο από αυτό. Γιατί η Μπαρσελόνα πάει και να παίξει με τη Σεβίλη χωρίς το Μέση. Έβλεπε έναν καημένο που έκανε 5.000 μίλια για να δει το Μέση και ο Μέση ήταν στον πάγκο, στο παιχνίδι με το Λεβάντε. Με το Λεβάντε ήταν με τη Λεγανές. Με τη Λεγανές. Θυμάμαι. Τώρα που παίζανε. Με το Σιώβα, Λεγανές. Ναι. Μεγάλη είδηση είναι ότι πήρε τον Kevin Prince Boateng και η Μπαρσελόνα. Πώς μπορείς να το εξηγήσεις αυτό για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος σε καμία μεγάλη ομάδα δεν έμεινε πάνω από 6 μήνες. Και πες ότι τον ξέρεις το Kevin Prince Boateng. Δεν είναι κάποιο, δηλαδή δεν πήρε κάποιον παίκτη. Και εγώ το ξέρω, όχι μόνο η Μπαρσελόνα. Που... Φαντάζομαι που δεν είμαι η Μπαρσελόνα, ναι. Πήρε παίκτη από την Σασουόλο. Το μυαλό, ακούσε ότι η Μπαρσελόνα πήρε παίκτη από την Σασουόλο. Το μυαλό σου πάει. Κανένας νεαρός θα είναι. Το τσίπησαν το ταλεντάκι. Τι ξαναβλέπει από τον Kevin Prince Boateng. Κοίτα, πρώτα απ' όλα, άβυσος η ψυχή των μεγάλων κλαμπ. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν μπορείς να ξέρεις τι παίζει από πίσω. Τέτοια μεταγραφή δεν έχει κάνει η Μπαρσελόνα. Κοίτα, έτσι όπως παίζει η Μπαρσελόνα, ο Μπόατεκ το μόνο που μπορεί να παίξει είναι φορ. Όχι, ρε. Δεν μπορεί να παίξει κάτι άλλο. Όχι, ρε. Μεσοεπιθετικός είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Έτσι όπως παίζει η Μπαρσελόνα. Στην ταχύτητα που παίζει. Στην ταχύτητα που παίζει, δεν μπορεί να παίξει. Δύσκολο το βλέπω. Γενικά δεν βρίσκω, δεν ξέρω τον τρόπο από τον οποίο σκεφτήκανε να κάνουν αυτή την κίνηση. Πάνω σε αυτό που λέει ο Σταύρος, με την ταχύτητα που παίζει η Μπαρσελόνα, το χώρο στον οποίο θα μπορούσε να παίξει ο Μπόατενγκ είναι αυτό στον οποίο θα χρειαστεί λιγότερο η ταχύτητα του, που δεν την έχει σε επίπεδο Μπαρσελόνα, μιλάμε πάντα έτσι. Σίγουρα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που κινηθήκαν. Γιατί συνήθως σε τέτοιες θέσεις βγάζουν κάποιο παιδί από τις ακαδημίες τους. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι σχεδιασμό κάνανε. Γι' αυτό λέω ότι η Μπαρσελόνα είχε πολλά χρόνια να κάνει μια μεταγραφή μπάλωμα. Ούτε εμπορικός είναι για να πεις ότι θα πάρει χρήματα και θα. Εγώ το βλέπω φόρ καθαρά, παιδιά. Δεν ξέρω. Είναι μεταγραφή μπάλωμα και σε αυτό που λέω Τάσος είναι το μεγάλο ερώτημα για την Μπαρσελόνα. Δεν είχε κανένα παιδί να το πλασάρει, να το βγάλει. Ξέρεις τι, όταν έχω 5-6 παιδιά που τα βγάζω, γιατί τόσα βγάζει η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή. Ναι. Σου λέει κάτσε τώρα να πάρω και μια ψηλοσταθερά μπάς και βγει. Και σε χρονιά που. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες τακτικές η Μπαρσελόνα, γι' αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δηλαδή να το έκανε η Μίλαν. Κάτσε ο Παουλίνιο, δεν ήταν μικρός όταν τον πήρε. Παουλίνιο δεν ήταν μικρός όταν τον πήρε. Εντάξει, αυτό τώρα είναι 33. Να δώσει, δεν έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί. Τώρα, αν είχε πάρει ο Πάοκ τον Μπέρκ, θα λέγαμε. Η Μπαρσελόνα πήρε τον Μπόατεκ 33 χρονών. Αλλά πρέπει να δούμε τι κρύβεται ποδοσφαιρικά. Ναι, είναι ένα ερώτημα. Σε χρονιά που η Μπαρσελόνα έχει στόχο. Και μια εβδομάδα αφού ενημερώθηκε ο Βαβέρο ότι ανανεώνει. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή μια κίνηση η οποία έγινε. Αυτό που βγάζω προς τα έξω είναι ότι είναι μια κίνηση μπάλωμα. Γενικά και σε αυτού, δηλαδή στον τύπο του, από ό,τι διάβασα, δεν άρεσε καθόλου η κίνηση αυτή. Το θεωρούν σαν μπάλωμα και ότι δεν υπάρχει σχεδιασμό. Έχουν δικαίωμα και στον τύπο να λένε ότι δεν του αρέσει κάτι. Τι πρόβλημα, και αυτό ρε φίλε. Θρασίτατη, ε. Πω. Μην σε γράψουμε ότι δεν μα αρέσει κάτι. Δύο ξεφωνητά στο Instagram, ένα στο 30 post στο Facebook. Ναι, πω. Σε βάλανε άλλοι. Ναι. Πες μου, ποιος έβαλε και τέτοια. Τέλος πάντων. Ενημερώθηκα ότι ξέχασα και την κλειδιά στο σπίτι. Τα συγχαρητήριά μου. Μια εκπομπή. Μέσα το παράθυρο. Μέσα το παράθυρο. Όχι, ενημερώθηκα που θα πάει το κλειδί. Πώς το καταφέρουν αυτό, το κάνετε κι εσείς. Μέχρι τώρα με τα ακουστικά έχεις ένα θέμα, δηλαδή δεν το περίμενε. Ήταν τα ακουστικά είναι το. Τα ακουστικά είναι και 200, τα κλειδιά εντάξει είναι και 50 μέχρι να βγουν όλα γραφείων αυτά. Την κίνηση Ρώμα είναι. Έχω δώσει το κλειδί στη γειτόνισσα. Γιατί προφανώς και θα το ξεχάσω.
Τασούλη, έδωσε το κλειδί στη γειτόνισσα η οποία τυχαίνει να είναι 75, αδύνατη και. Καλές αναλογίες. Καλές αναλογίες. Δεν έδωσε στη γειτόνισσα που απλώνει την πουγάδα με τέσσερα παιδιά. Θα το διευκρινίσουμε αυτό, μην μας περάσουν. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Έκανε ένα μπεμπαμπλόμ. Εντάξει. Εντάξει. Αυτά λοιπόν από εμάς. Αντώνης Τσακαλέας έσφιξε τα δόντια και ήρθε. Χθες το γήπεδο ήταν έτοιμο να πεθάνει, τον έβλεπα να πούμε εκεί. Φυσούσε. Μάχημος είναι. Αλλά μας έδωσε τη δικαιολογία. Ναι. Εκτός αέρα, το κίνητρο που είχε για να βρίσκεται εδώ. Μεγάλο κίνητρο. Ήταν, παιδιά, η γυναικομουρμούρα γιατρεύει. Γιατρεύει. Βέβαια, γιατρεύει. Φεύγει και το κρύωμα φεύγει και. Πού θα ανεβαίνει τώρα στη μηχανή και τέτοια. Το καμάρι τη Μαρακοπή, ο Σούπερ Σέντρεφορο, Τάσο Ζουζέρβα. Θα πας σε μια προπόνηση. Ο κάποτε. Θα πας καμιά προπόνηση. Πηγαίνεις. Τώρα δεν πλάβαινε, όχι. Είναι δυνατή προπόνηση, δεν πλάβαινε. Τώρα δεν πλάβαινε. Σε βάζει. Όχι, ρε, αφού έχω να πάω πόσο καιρό, πλάκα κάνεις. Είναι τέτοιο προπόνηση, δεν κάνει προπόνηση και να παίζει. Άκουγε θράσο. Θα κάνει μόνο ο Αχιλλέας το φιλαράκι σου, να ξέρεις. Ναι, να σου πω κάτι. Λείπεις Δευτέρα Παρασκευή. Έτσι. Πα από το Κύριακο. Αφού πα. Κάνε κάτι. Όχι, εντάξει. Γενικά και ο Χάρης ο Βλάχος λειτουργεί πολύ αξιοκρατικά σε τέτοια θέματα. Πλην το Αχιλλέα. Το Αχιλλέα το βγάζουμε απ' έξω. Όσοι προπονείται σε θέματα άλλα, καλύτερα. Εντάξει. Τα ωραία, τα χορευτικά. Όχι, και αυτός έχει αποδείξει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε, πρέπει να έχει 2% ποσοστό λίπους που πρέπει να έχει ο Αχιλλέας. Δηλαδή, τι να γυμναστεί άλλο. Δεν είναι ο τρόπος του γενικά, αν τον δεις να αγωνίζεται, παθαίνεις πλάκα. Είναι πολύ δυνατός. Θα πάμε μια μέρα να δούμε Μαρακοπή. Αν θα κανονίσουμε τον προπονητή να παίζουν οι δικοί μας. Τώρα μην πάμε και τους δούμε στον πάγκο. Πάμε σε τον άλλο που πήγε να δει το Μέση και έφυγε την Ελλάδα. Εμείς θα πάμε από το κέντρο στη Μαρακοπή. Ξετράβηγμα είναι αυτό. Τέλος πάντων, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Εμείς αύριο ξανά στις 2 repress.gr. Μπείτε και στη σελίδα στο Facebook. Κάντε like να δείτε τα θέματα που ανεβάζουμε. Σύντομα θα είναι και στο σελίδα. Γεια σου, Βασίλη, τα φιλιά μας. Σύντομα θα είναι και στο σελίδα στον αέρα. Ήταν ένα πολύ ωραίο. Τι έγινε. Ναι, τι έγινε, Βασίλη. Βασίλη μου. Σταύρο, 5 μέρες ήταν έτοιμο. Λέω, κοίτα εδώ, μιλάει τεχνικός, υπολογίζω επί 4. Ποτέ 20 ημέρα μέσα στο νερό. Τώρα. Γλυκιά αποφώνηση με ξεφωνητό. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.